Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να τυναχτεί στον αέρα το οδικό έργο Γούρνες Χερσόνησος, βρίσκονται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και η Περιφέρεια που σπέβδουν να παραστούν στην αυριανή συνεδρίαση του ΚΑΣ στην Αθήνα. 7 χρόνια μετά την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του έργου, η Εφορία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας θέτει βέτο στην κατασκευή της νέας κυλαδογέφυρας στο Αποσελέμι, ζητώντας να διασωθούν σπηλαιώσεις τις οποίες χαρακτηρίζει αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η πίεση θα είναι να περάσει αύριο από το ΚΑΣ. Αν δεν περάσει... Να είμαστε πρώτα αισιόδοξοι ότι μπορεί να περάσει. Από εκεί πέρα βλέπουμε, γιατί το έργο το παρακολουθεί και το επιβλέπει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να πιέσουμε μετά. Οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν είναι πάρα πολύ σοβαρές, στο δεύτερο μισό που σας είπα. Καταρχήν έχουν εκτελεστεί εργασίες εκεί τη τάξη των 4 εκατομμυρίων σε ένα σύνολο 15. Δηλαδή εκεί κατασκευάζουμε ήδη δίπλα μια γέφυρα η οποία προχωράει. Αυτές είναι οι σπηλαιώσεις που βρίσκονται στο βάθος της κοιλάδας του Αποσελέμι και έχουν καλυφθεί με πέτρινα τυχώματα που κατασκεύασαν τις προηγούμενες δεκαετίες κτηνοτρόφοι για να φιλοξενήσουν τα κοπάδια τους. Σίγουρα θεωρώ ότι σε αυτά τα χρονικά περιθώρια, σε ένα έργο που είναι στη δύση του στην ουσία και στην ολοκλήρωσή του, δεν υπάρχει δυνατότητα νέας χάραξης. Σε ό,τι σημαίνει αυτό, σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, μελετητικό επίπεδο, ακόμα όμως και σε επίπεδο χρηματοδότησης. Η τοπική εφορία αρχαιοτήτων είχε αποφανθεί στο παρελθόν ότι δεν τίθεται θέμα διάσωσής τους, καθώς στο σημείο αυτό τοποθετείται η κατασκευή του δεύτερου κλάδου της κυλαδογέφυρας στο Αποσελέμι. Οι οποίες υπηρεσίες είναι απόλυτες, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αρχαία εκεί, ότι είχαν συνηγορήσει θετικά. Η δε εφορία νεωτέρων μνημείων το λέει ξεκάθαρα σε ένα έγγραφό της που έκανε το 2014, ότι τα υπολείμματα των χρησμάτων που υπάρχουν στα σπήλαια αυτά δεν αποτελούν νεότερα μνημεία. Τη στιγμή που έχει περάσει από το τοπικό, που υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις, γιατί να ξαναρχόμαστε πάλι και να θέλουμε εξ αρχής κάποιες νέες μελέτες που αυτό θα καθυστερήσει τον δρόμο και υπάρχει κίνδυνος και απένταξη του έργου, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εμπλοκή που έχει προκληθεί μετά την παρέμβαση της Εφορίας Σπηλαιολογίας προκαλεί σοκ και δέος στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, στελέχη του οποίου σπέβδουν στην Αθήνα για να παραβρεθούν στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που εξετάζει την εισήγηση της Εφορίας Σπηλαιολογίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά επαναχάραξη του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί ως είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αναθεωρούμε υφιστάμενες εγκεκριμένες μελέτες και να μπαίνουμε σε ζητήματα νέας χάραξης, έστω τοπικά και σημειακά, σε αυτό το σημείο. Στη συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιαστούν στοιχεία που δείχνουν ότι το έργο έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις πριν ξεκινήσει και να επισημανθεί ότι είναι αδύνατο να τυναχτεί στον αέρα. Μόνο στο συγκεκριμένο σημείο το κόστος των εργασιών για την κυλαδογέφυρα έχει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οποιαδήποτε καθυστέρηση θα προκαλέσει κίνδυνο απένταξης ολόκληρου του έργου που πρέπει να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2018. Ενδεχόμενη πρόταση για αλλαγή χάραξης εκεί σημαίνει ότι θέλουμε νέες μελέτες οδοποιίας και νέες μελέτες τεχνικών έργων, νέες απαρατηριώσεις, τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλαγή του χρονοδιαγράμματος, το έργο δεν τελειώνει το 2018.